λογαριασμικό και το λογαριασμικό ανοιχτού κώδικα. Αυτό είναι το λεγόμενο ακρονίμιο ELAC, εψιλον λάμδα ελεύθερο λογαριασμικό, λάμδα αλφακάπα λογαριασμικό ανοιχτού κώδικα. Για να μην λέμε όλο αυτό μακρινάρι, συχνά πυκνά μιλάμε για ELAC. Τι είναι αυτό? Είναι λογαριασμικό όπως όλα τα λογαριασμικά, δεν έχει κανένα χρώμα διαφορετικό. Με κώδικα τα γράφουν και τα εμπορικά κλειστά προγράμματα και με κώδικα τα γράφουν και αυτά. Δεν είναι η ποιότητα του λογισμικού που είναι διαφορετική. Είναι η νομικήστικη πλευρά και οι άδειες που τους συνοδεύουν. Γιατί ετούτο εδώ συνοδεύεται από άδειες οι οποίες πρώτον επιτρέπουν στον κόσμο να έχει πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα. Δηλαδή είναι σαν ο μουσικός να μην σου δίνει μόνο το δισκάκι με τη μουσική γραμμένη σε επιθύμη, δεν ξέρω σε τι, σου δίνει και την παρτιτούρα για να μπορείς, αν ξέρεις να τη διαβάσεις, να αναπαράγεις αυτή τη μουσική, να την παίξεις, να την δεις πώς την έγραψε ο συνθέτης που την έγραψε. Αυτό το πράγμα σου δίνει, οι προγραμματιστές σου περνάνε όχι μόνο την εκτελέσιμη μορφή του προγράμματος που θα σου κάνει τη δουλειά που θες να κάνει, αλλά σου δίνει και τον κώδικα. Τώρα θα μου πεις βέβαια, εσύ μπορεί να μην ξέρεις από κώδικα, μπορεί να μην ξέρεις από πληροφορική και λες, και τι το σπουδαίο είναι αυτό να έχω τον κώδικα, τι να τον κάνω, σαν ότι ξέρω τι είναι, κάνει αυτό το πράγμα. Εσύ μπορεί να μην ξέρεις, αλλά όταν στο πρόγραμμα που χρησιμοποιείς λες ότι έχει μπλε εκεί πάνω αριστερά, δεν μ' αρέσει, εγώ θέλω κόκκινο. Ο άλλος αρχίζει, έχει κόκκινο κάτω δεξιά, εγώ θέλω πράσινο. Κάπως πώς θα αλλάξει αυτό, πρέπει να επιρρεχτεί ο κώδικας. Ωραία. Βρες ένα φίλο που ξέρει από κώδικα, βρες έναν επαγγελματία μίσθος έτων, αλλά έχει τη δυνατότητα, είσαι ελεύθερος να το κάνει. Μπορείς να τροποποιήσεις αυτό το πρόγραμμα, γιατί έχεις το κλειδί στη μίζα που σου προσφέρεται μαζί με το μηχάνημά του. Ενώ το άλλο είναι κλειδωμένο, το εμπορικό, το κλειστό πρόγραμμα, όπως έχει, θα το χρησιμοποιήσεις, αν σ' αρέσει, αν δεν σ' αρέσει, κρίμα. Θα περιμένεις αν δεν είσαι η μαμά εταιρεία να σταλάξει κατόπιν διαμαρτυριών από τους χρήστες, μπορεί μετά από 5-10 χρόνια να τα αλλάξει. Είναι λοιπόν η πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα. Είναι η εμπιστοσύνη που σου δίνει. Γιατί οι άδειες που το συνοδεύουν σου δίνουν τη δυνατότητα να μπορείς να το μεταβιβάσεις αυτό το πρόγραμμα, να το δώσεις, να το δωρήσεις, να το μοιράσεις σε 10 φίλους, σε 50 φίλους, σε 100 φίλους. Σας κάνω ένα παράδειγμα. Πείτε όποιο πρόγραμμα σας κατέβει στο μυαλό και το ανοίγετε και το χρησιμοποιείτε και έχετε όχι φίλο, τη μάνα σας που το βλέπει και λέει «Παιδί μου, καλό είναι αυτό, ωραίο είναι αυτό να το πάρω κι εγώ» ή την αδελφή σας, ας πούμε. Νομίζετε ότι μπορείτε να το δώσετε, ότι είναι νόμιμο αυτό, ότι επιτρέπετε. Σας το λέω εγώ, δεν είναι για τα εμπορικά λογισμικά, για τα κλειστά λογισμικά. Κακός βέβαια, κατά με, αλλά δεν είναι. Με το ότι το αγοράζεις, είναι σαν να συνυπογράφεις, όχι είναι σαν να συνυπογράφεις την άδεια χρήσεως του λογισμικού του εμπορικού που σου λέει ότι είναι μόνο για έναν υπολογιστή, μόνο για ένα χρήστη και ούτε και εσύ ο ίδιος να δεν το περάσει πληρωμένο. Έτσι, νόμιμο. Να το βάλεις σε δεύτερο υπολογιστή, πρέπει να ξαναπληρώσεις δεύτερη άδεια. Αυτή είναι η ιστορία όλη. Εδώ, αντιθέτως, η άδεια που τα συνοδεύει σου επιτρέπει να το μοιράσει σε όσους θέλεις. 100, 200, δώσ' το μοίρα σε ένα αεροπλάνο. Δεν παίζει κανένα ρόλο. Συνεπώς είναι ένα, να το πούμε έτσι, διαστατικά δημοκρατικό λογισμικό, το οποίο σέβεται τα δικαιώματα των χρηστών που το χρησιμοποιούν. Οι διάφανες τεχνολογίες που χρησιμοποιεί, που αναφέρει το όνομα διάφανες, γιατί ίσως να είναι λίγο σκοτεινή η έννοια. Υπάρχει μία έννοια η οποία λέγεται ανοιχτά πρότυπα, δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει καθόλου. Να αναφερθώ για να το δώσω όσο πιο σύντομα γίνεται και απλά. Αν θυμάστε την τεχνολογία των βίντεο, την παλιά εποχή με τα VHS και τα. Είχε το άλλο, όπως το λέγανε, το ξεχνάω τώρα. Ο καθένας βρισκόταν σε δίλημα τι βίντεο να πάω να αγοράσω από το μαγαζί, με το VHS, ας πούμε, ή με το άλλο που δεν θυμάμαι τώρα πώς το λέγανε. Betamax ήταν το άλλο. Αυτά ήταν πρότυπα τεχνολογικά. Απλά οι εταιρείες ποτέ δεν κατάφεραν να κάτσουν να συμφωνήσουν τι κοινό πρότυπο να εφαρμόσουν για τις συσκευές βίντεο και αρχίναγε η μία έβαζε το ένα πρότυπο, η άλλη έβαζε το άλλο πρότυπο. Οπότε εσύ ανάλογα τη βιντεοκασέτα που θα έπαιρνε, μπορεί να έπαιζε με τη μία συσκευή, δεν θα έπαιζε βέβαια με την άλλη. Δεν ήταν συμβατά αυτά τα πρότυπα, γιατί ήταν κλειστά, ήταν κλειδωμένα από την κάθε εταιρεία σαν εμπορικό μυστικό. Ανοιχτά πρότυπα είναι κάτι άλλο. Είναι μια κοινή συνομολογία, ας πούμε, κάποιων τεχνικών προτύπων που μπορούν να εφαρμόζονται για μια κατηγορία ολόκληρη συσκευών από όλες τις εταιρείες που εμπλέκονται, δημοσιεύονται, αναρτώνται ανοιχτά να τα βλέπουν όλοι, ώστε η κάθε εταιρεία να μπορεί να τα εφαρμόσει να ξέρουμε όλοι ότι έχουμε κάποιο κοινό παρονομαστή. Άλλο παράδειγμα, οι φορτιστές των κινητών. Μόνο τώρα πρόσφατα δέησαν επιτέλους να βάλουν αυτό το περίφημο κοινό φορτιστή με το micro USB που μπορείς να το καρφώσεις σε οποιοδήποτε κινητό. Μέχρι πρόσφατα, μήπως έχεις Nokia, μήπως έχεις έτσι, μήπως έχεις αλλιώς. Αυτά ήταν κλειστά πρότυπα. Όταν επιτέλους δέησαν να κάνουν ένα κοινό πρότυπο συμφωνημένο που είναι η κοινή λογική, βέβαια γιατί το κάναν το προηγούμενο, γιατί θέλουν να κλειδώσουν τον κάθε χρήστη υποζύγιο της κάθε εταιρείας. Είναι πολύ απλό, δεν έχει άλλη εξήγηση. Αυτά τα λογισμικά.
πολυσμικά χρησιμοποιούν ανοιχτά πρότυπα. Αυτά είναι τα ανοιχτά πρότυπα, είναι οι διάφορες τεχνολογίες. Αυτές λοιπόν σας διασφαλίζουν ότι μπορείς να εμπιστευτείς τα αποτελέσματα, τα αρχεία που παράγεις με τέτοια προγράμματα και τις λειτουργίες της τεχνολογίας. Σου διασφαλίζουν, λέω ένα παράδειγμα, γιατί ίσως να μην το ξέρετε, την οπισθοδρομική συμβατότητα. Δηλαδή αυτό που λέγαμε πριν, ότι και μετά από 30 χρόνια ο μετέπειτα απόγονος του μη ελεύθερου προγράμματος που χρησιμοποιείς σου εγγυάται ότι θα είναι συμβατό, ότι θα είναι συμβατό με τα αρχεία που δημιούργησε σήμερα, αλλά θα μπορείς και τότε να τα διαβάσεις. Δεν υπάρχει θέμα να κλειδωθείς έξω από τα αρχεία σου. Διατηρησιμότητα λοιπόν είναι δοσμένη με πολύ απλά λόγια. Να μπορείς, ας πούμε, να ανοίξεις τα ραβασιά και αγάπη στις νιώτες σου και να τα βλέπεις και να τα απολύεις. Αλλά δικαιούσε, είναι δικά σου, πρέπει να μπορείς να τα βλέπεις. Έχω ένα πολύ προσφυλές παράδειγμα προσωπικό να σας πω. Έχω ένα πολύ καλό φίλο. Μαέστρος μουσικής, δάσκαλος, στα οδεία, στο κρατικό, μάχημος μουσικός κτλ. Είχε κάτσει και κάνει μια καταπληκτική δουλειά μετάφρασης πριν από πολλά χρόνια με τις πρώτες τότε εκδόσεις του Word της Microsoft. Είχε γράψει ένα ολόκληρο βιβλίο από τα αγγλικά, νομίζω από τα γαλλικά, το είχε μεταφράσει. Πολυσέλιδο, κοπιαστική δουλειά, γιατί ήταν ειδικό, είχε να κάνει και με ανατομία και με νευροφυσιολογία του ανθρώπου και με το πώς κινούνται τα δάχτυλα του πιανίστα που παίρνουν την εντολή, ξέρω εγώ κτλ. Περίπλοκο πράγμα. Προφανώς κοπιαστική δουλειά. Το έφτιαξε, το άφησε, το μπουζούγιασε εκεί κάπου στον υπολογιστή. Φανταζόταν ότι δεν θα το ξαναχρειαστεί. Κάποια στιγμή κάτι έτυχε και θέλησε να ανατρέξει σε αυτό το αρχείο. Στο εντωμεταξύ ο άνθρωπος ήταν απολύτως νομοταγής και πλήρωνε από χρόνο σε χρόνο πότε ήταν οι ανανεώσεις, οι ενημερώσεις του προγράμματος και πλήρωνε την εκάστοτε νέα έκδοση. Δηλαδή ήταν ένας πιστός χρόνιος πελάτης της Microsoft. Βρέθηκε κάποια στιγμή με την έκδοση ΧΙΨΙ, την ιωστή έκδοση του Office. Πήγε να ανοίξει το παλιό του πρόγραμμα, το παλιό του αρχείο, συγγνώμη. Τίποτα. Ξέρεις αυτά τα μπαρμπαδέλια που βγαίνουν, τα καταλαβίστηκα, ας πούμε, δεν έβγαινε απολύτως τίποτα. Βρε πώς, τι, πώς, μα, μου, μη τηλέφωνα, κακό, συμβουλές, έφτασε μέχρι τη Microsoft, τα κεντρικά στην αιτία τηλεφωνής. Λυπούμαστε πάρα πολύ, λέει, η νέα σας έκδοση δεν είναι συμβατή με μια τόσο παλιά, σαν να έφταιγε αυτός δηλαδή, επειδή το έγραψε παλιά το κείμενο. Τρελά πράγματα. Μου λέει την εποχή την είχαμε γνωριστεί, εγώ είχα μπει, είχα κολλήσει αυτό το μικρόβιο του ελεύθερου λογισμικού και του λέω, εσύ, για δώσ' μου το αρχείο, λέω, έτσι, για ακαδημαϊκή άσκηση. Να το βάλω στα δικά μου τα περίεργα, λέω, να δω τι θα κάνει, ας πούμε. Λοιπόν, σας πληροφορώ ότι τα άνοιξε μια χαρά. Προσέξτε τώρα, το ελεύθερο πρόγραμμα άνοιξε το αρχείο του κλειστού προγράμματος που είχε δημιουργηθεί πριν από δεν ξέρω πόσα χρόνια. Η μόνη διαφορά βέβαια ότι επειδή είχε μορφοποιήσεις για αυτό το σημάδι, ώστε έχει κάποιες μορφοποιήσεις που είχε πίνακες, που είχε κάτι μυστήρια, κάτι εικόνες, κάτι αυτά, τα κάνουν λίγο σαρδανάπαλα. Αλλά τα περισσότερα που ήταν η μείζον δουλειά του ανθρώπου, τα έχει προσβάσιμα. Από τότε άρχισε να μπαίνει και αυτό στο νόημα, ας πούμε. Αλλά είναι πολύ απτό νομίζω και πολύ κατανοητό σε όλους. Η επέκταση σε οποιαδήποτε δημιουργία, τι σημαίνει αυτό. Δεν εκλογίζεσαι σε ένα πρόγραμμα του testing. Χρησιμοποιείς έναν επεξεργαστή κειμένου, μιλούσα τώρα. Θα μπορούσε να είναι ό,τι άλλο θες. Θα μπορούσε να είναι λογιστικό φύλλο. Θα μπορούσε να είναι πρόγραμμα επεξεργασίας φωτογραφίες και εικόνες. Ωραία, έχεις φτιάξει 5-10 αρχεία με αυτό το πρόγραμμα. Κάποια στιγμή δεν λέω ότι δεν σε αρέσει, δεν σε καλύπτει. Λέω, ας πούμε, ότι έχεις περιέργεια και θες να δεις και κάποιο άλλο παρόμοιο πρόγραμμα. Και ανοίξεις τα ήδη υπάρχοντα αρχεία του πρώτου προγράμματος με το νέο πρόγραμμα, το διαφορετικό. Εάν είναι κλειστό, δεν μπορείς να το κάνεις, διότι απλούστατα τα αρχεία που σου επέτρεψε να φτιάξεις το πρώτο είναι διαφυλαγμένο εμπορικά μυστικό. Δεν μπορεί να το χειριστεί το άλλο το πρόγραμμα, αν και είναι του ιδίου ίδιου, αλλά και να έχει τα δικά του τα χούια, ας πούμε. Εδώ στο ελεύθερο λογισμικό αυτό είναι δυνατό, διότι έχουμε αυτά τα κοινά ανοιχτά πρότυπα, τα δημοσιευμένα, τα επίσημα που μπορούν να επιτρέψουν τη μετάβαση από το ένα πρόγραμμα στο άλλο. Η χρήση δημόσιων βιβλιοθηκών. Ίσως αυτό αναφέρεται και στο ανοιχτό περιεχόμενο, δεν μιλάμε μόνο για λογισμικό. Όταν έχεις χιλιάδες, ας πούμε, σήμερα αρχίζουν και κυκλοφορούν ευρέωστα ηλεκτρονικά βιβλία. Έτσι, σε αρχεία EPUB, σε αρχεία τέτοιου είδους. Μία βιβλιοθήκη δεν φτάνει μόνο που είχε όλο το άγχος να διαχειριστεί το χαρτί, το εκτυπωμένο βιβλίο. Τώρα αρχίζει να έχει το μπελά να διαχειριστεί τα ηλεκτρονικά αρχεία, τα βιβλία. Αυτά εδώ, αν είναι καλυμμένα και μπλοκαρισμένα και καπελωμένα με άδειες copyright και τέτοια, βλέπε Kindle της Amazon και τέτοια πράγματα,
Ποιος θα μπορεί, δηλαδή, και ποιος μπορεί να αντέξει να πληρώνει τόσα χρήματα σε μια δημόσια βιβλιοθήκη για να έχει αυτά εδώ τα πράγματα. Όταν είναι με αυτά εδώ τα πρότυπα, αυτή είναι αυτή είναι ελευθερία και ανοιχτή πρόσβαση στη γνώση, ας πούμε, για τους ανθρώπους. Νομίζω ότι έχει κάποια διαφορά το πράγμα. Νομίζω ότι αυτό μπορούμε λίγο πολύ να έχουμε σχολιάσει, δεν χρειάζεται να το δούμε αναλυτικά αυτά εδώ πέρα. Πάω κατευθείαν στο συμπέρασμα, γιατί νομίζω αυτό είναι το take home message που λέμε στα ελληνικά. Τεχνολογίες υπό τον έλεγχό μας, όχι μόνο για το λογισμικό, για το οτιδήποτε, σημαίνει να μπορούμε να αποφασίσουμε εμείς απολύτως τι ακριβώς κάνει το πρόγραμμα για μας ή το μηχάνημα για μας. Και να μπορούμε να το μεταδώσουμε και στις επόμενες γενιές. Να είναι δηλαδή διατηρήσιμη αυτή η τεχνολογία και στα χρόνια που θα έρθουν. Το πράγμα είναι αρκετά επίγον. Μην νομίζετε ότι έχει τόσο ελαφρότητα το θέμα. Γιατί, όπως είπαμε, η ζωή μας γίνεται όλο και περισσότερο τεχνολογική. Γεμίζει δηλαδή με ψηφιακή τεχνολογία. Όλο και πιο πολλοί άνθρωποι τη χρειάζονται και τη χρησιμοποιούν. Διεισδύσει τη ζωή όλων μας. Πρωταγωνιστής γίνεται στις μέρες μας το web και το ίντερνετ. Αν έχετε ακούσει, δεν ξέρω, σήμερα τον τελευταίο καιρό, το τελευταίο διάστημα αρχίζουν και μιλάμε για προγράμματα τα οποία δεν θα τρέχει στον υπολογιστή σου εσύ, θα τρέχει κάπου στον έθος, δηλαδή στον υπολογιστή, στον διακομιστή κάποιου οργανισμού μιας εταιρείας και το PC σου δεν θα είναι παρά ένα τερματικό, ουσιαστικά μια οθόνη στην οποία θα χειρίζεσαι, απλώς θα βλέπεις κάποια τα οποία στην πραγματικότητα δεν τη βλέπουμε εδώ, θα βλέπουμε κάπου μέσω ίντερνετ σαν ένα μυστήριο διακομιστή, ας πούμε. Θέλω να πω απλά, δεν είναι κάτι που μου αρέσει, ούτε κάτι με το οποίο απαραίτητα συμφωνώ. Λέω όμως ότι το ίντερνετ παίζει μια όλο και πιο αυξανόμενο σημαντικό ρόλο. Συνεπώς, για μας η τεχνολογία θα πρέπει να ενισχύει τον καθένα, δίνοντάς του τις ίδιες δυνατότητες. Δυνατότητες πρόσβασης στη γνώση, δημιουργικότητα κτλ. Η γνώση λοιπόν πρέπει να είναι παντοτινή και η τεχνολογία να ενισχύει τις ελευθερίες μας και όχι να τις καταπατά. Τι μπορούμε να κάνουμε πρακτικά, να χρησιμοποιούμε για να στηρίζουμε το ελεύθερο λογισμικό, νομίζω ότι είναι προφανές. Να χρησιμοποιούμε για να στηρίζουμε τα ελεύθερα και ανοιχτά πρότυπα όπου τα βρίσκουμε και όπου τα συναντάμε και να τα ψάξουμε να δούμε ποια είναι αυτά. Και να χρησιμοποιούμε για να στηρίζουμε τις ελεύθερες άδειες και δεν αναφέρομαι μόνο στην Creative Commons που είναι ένα παράδειγμα που ανέφερα. Υπάρχουν και άλλες ανοιχτές και ελεύθερες άδειες περιεχομένου. Κάποιες από αυτές αναφέρονται σε κείμενα, σε πνευματικά δημιουργήματα κτλ. Κάποιες άλλες είναι ελεύθερες άδειες που αναφέρονται σε λογισμικά. Δεν θέλω να πω στις λεπτομέρειες, γιατί δεν κάνουμε και νομικό σεμινάριο ή μερίδα. Αλλά ο σκοπός όλων αυτών είναι ο άνετος, εύκολος διαμοιρασμός του δημιουργήματος του καθενός προς όλους τους υπόλοιπους, χωρίς φραγμούς. Και η δυνατότητα βέβαια για λεπτομερή ρύθμιση του επίπεδου αυτού του διαμοιρασμού. Τι εννοεί αυτή η τελευταία φράση. Η Creative Commons, ας πούμε, αλήθεια ξέρει κανείς από εσάς, έχει εμβαθύνει το θέμα της Creative Commons σαν άδεια. Είναι μια άδεια η οποία σου επιτρέπει, ας πούμε, αλλά τι θες εσύ ακριβώς να κάνεις. Θέλω, ας πούμε, να μοιράσω τον κόσμο άνετα αυτήν εδώ την παρουσίαση, ξέρω εγώ. Χωρίς όμως κάποιος να μπορεί, δεν θέλω να επιτρέψω σε κάποιον να βγάλει κέρδος εμπορικό από αυτήν την υπόθεση. Ωραία. Επιλέγω μία μορφή της αδείας Creative Commons, η οποία απαγορεύει στους αποδέκτες να το χρησιμοποιήσουν εμπορικά. Μπορεί να κάνουν ό,τι άλλο θέλουν. Μπορεί να το μοιράζουν, να το αναπαράγουν, να το τροφοποιούν ακόμα, αλλά όχι να βγάλουν κέρδος. Δεν μπορούν να το χρησιμοποιήσουν. Εγώ το καθορίζω αυτό. Υπό τη προϋπόθεση ότι οι χρήστες ή οι αποδέκτες θα αναφέρουν τον αρχικό δημιουργό για λόγους ηθικής τιμής, ας πούμε, γίνεται αναφορά, αναγνώριση του ποιος ήταν ο πρώτος που το έκανε αυτό και το περνάς το βάζεις εκεί. Επιδεικνύεις για το λόγο της Creative Commons στο τέλος και τελείως. Αυτή είναι η άδεια. Βάζεις και ένα ωραίο link που παραπέμπει τον κάθε αποδέκτη του δημιουργήματος στο site όπου αναφέρεται το εκτενέστερο κείμενο το νομικό της αδείας, αν κάποιος θέλει να πάει να ψηλήσει τη λεπτομέρεια. Και έτσι μπορείς ανάλογα με το τι δικαιώματα θες εσύ να περάσεις στους χρήστες. Ρυθμίζει διάφορες μορφές και υπομορφές αυτής της αδείας. Δηλαδή δεν είναι μία η άδεια Creative Commons, έχει διάφορες που σου δίνουν δυνατότητα ρύθμισης του πόσα δικαιώματα θες εσύ να παραχωρήσεις στους αποδέκτες του νομικού. Παράδειγμα αυτής της άδειας είναι η άδεια της Wikipedia. Αν πάτε σε Wikipedia και ανοίξετε ένα οποιοδήποτε κείμενο, κατεβείτε κάτω, είχε αναφορά για αυτή την άδεια. Ουσιαστικά σε επιτρέπει πολλές φορές και να χρησιμοποιήσει το υλικό της Wikipedia εμπορικά. Αλλά έχει ορισμένους περιορισμούς ότι χρειάζεται να κάνεις την αναφορά.
Αν τη διαβάσετε λίγο προσεκτικά, θα καταλάβετε. Πρόσφατα άκουσα την πρόσφατα σήμερα. Χθες άκουσα για το ευχάριστο νέο ότι το CERN, το περίφημο CERN, το, με τους γραμμικούς επιταχυντές των νετρονίων και τα λοιπά στην Ελβετία, στα βουνά από κάτω και στη Γαλλία, αρχίζουν να δημοσιεύουν εικόνες από, από το εργαστήριό τους και τα πειράματά τους υπό άδεια Creative Commons. Δηλαδή είναι ελεύθερες προς χρήση για κατέβασμα του ίντερνετ, προς διαμοιρασμό κτλ. Ελεύθερο περιεχόμενο. Αυτά τα λοιπά ρούχα, φαντάζομαι ότι εξελίσσονται και αυτά. Σαφώς. Οπότε, πώς ακριβώς συμβαίνει να μπορείς μετά από 15 χρόνια να διατηρείς τα αρχεία που έχει σώσει 15 χρόνια πριν, τη στιγμή που εξελίσσεται και το λογισμικό. Ναι, αυτή δεν είναι η δικιά μου δουλειά. Δηλαδή, δεν θέλω να πω στο τεχνολογικό κομμάτι. Αυτή είναι η δουλειά των προγραμματισμών, να διασφαλίζουν την αναδρομική συμβατότητα παρόλο και την εισαγωγή τη νέα τεχνολογία που βάζουν μέσα στο προϊόν. Γιατί μην ξεχνάτε ότι αυτοί, τα ελεύθερα λογισμικά, όχι πάντοτε, αλλά επί του πλείστον, τα περισσότερα από αυτά δεν πολλούνται. Δεν βγαίνει κάποιο εμπορικό κέρδος. Οπότε, μη έχοντας να επιδιώξουν ως απόλυτο σκοπό το κέρδος, προσπαθούν απλά να διασφαλίσουν κάποια πράγματα σαν και αυτό καλλιόρα, την αναδρομική συμβατότητα. Μπορεί αυτό να γίνει με κάποιο κόστος υδρότα και εγκεφαλικού τυψίματος ή καψίματος. Μπορώ να πω εδώ το εξής, ότι μπορώ να, δηλαδή δεν χρειάζεται να αναφέρω κάποια συγκεκριμένα παραδείγματα, αλλά υπάρχουν κάποια projects, δηλαδή προγράμματα, τα οποία σταμάτησαν να αναπτύσσουν, όπως λέτε. Εντάξει. Λόγω διάθεσης του κώδικα, κάποιοι άνθρωποι το πετύχαν και σε λέει, από τη στιγμή που έχω τη δυνατότητα να το διαβάσω, μπορώ να καθίσω και τώρα να το εξελίξω, να κάνω την εξέλιξή του και να το προσαρμόσω στη νέα τεχνολογία που υπάρχει. Οπότε, αν κάποιο πρόγραμμα σταματήσει, παράδειγμα, στην εποχή μας να αναπτύσσεται, γιατί οι άνθρωποι κουράστηκαν, γιατί φύγανε, γιατί ασχολήθηκαν με άλλα πράγματα, μετά από 5 χρόνια κάποιος άλλος ή στην ίδια στιγμή κάποιος άλλος μπορεί να πάρει το κώδικα και να το συνεχίσει. Και έτσι αυτή η εξέλιξη είναι αδύνατο σχεδόν να σταματήσει, γιατί τη στιγμή που κάποιος έχει πρόσβαση στην πηγή, δηλαδή να πιει το νερό, μπορεί να πάρει αυτό και να το συνεχίσει. Οπότε γι' αυτό οι βασικές, αυτό που ανέφερε, οι άδειες που σε εξασφαλίζουν τουλάχιστον 99 χρόνια συμβατότητας με το πίσω και μπρος. Οπότε δηλαδή το να σήμερα φτιάχνεις κάτι ή διασφαλίζεις ότι κοντά στα 100 χρόνια τα επόμενα μπορείς να διαβάσεις αυτό που παράγεις αυτή τη στιγμή. Ενώ με την άλλη τεχνολογία κλειστή, είναι αυτό που ανέφερα, ότι μετά από 10 χρόνια άνθρωποι δεν μπορούσαν να ανοίξει ένα αρχείο του ίδιου προγράμματος, της ίδιας εταιρείας που πριν 10 χρόνια το χρησιμοποιούσε. Εδώ παραθέτω απλά κάποια παραδείγματα από sites όπου έχει διάφορα πράγματα, για να δείτε την ευρύτερη εικόνα ότι πραγματικά υπάρχει ένας κύκλος ολόκληρος με ελεύθερο περιεχόμενο, δημιουργικό και πνευματικό. Ας πούμε ένα παράδειγμα, το Τζαμέντο είναι αυτό που προσφέρει άδεια, προσφέρει μουσική με ελεύθερες άδειες, το Creative Commons. Θα εκπλαγείτε τι ποικιλία και τι φοβερά τραγούδια έχει, κυρίως βέβαια από νεαρούς καλλιτέχνες, πολύ άσημους και άγνωστους. Αλλά έχει πάρα πολύ ωραία τραγούδια και δεν είναι καλυμμένα από κανένα copyright. Δηλαδή μπορείς ελεύθερα να τα αναπαράγεις, να τα αντιγράφεις, να τα κάνεις χωρίς κανένα πρόβλημα. Σκεφτείτε τι πόρτα που ανοίγεται και στο μυαλό των παιδιών που ίσως να μην το ξέρουν αυτό εδώ πέρα, ότι δεν είναι ανάγκη να κλέβεις και να κατεβάζεις πειρατικά τραγούδια. Ψάξε να κάνεις ένας κόσμος ολόκληρος στο Τζαμέντο. Λέμε τώρα, έχει κι άλλα τέτοια. Εγώ λέω ένα, έχει κι άλλα 3, 5, 10 τέτοια. Υπάρχει, ας πούμε, το Open Game Art. Ένας που θέλει να ασχοληθεί και να φτιάξει βιντεοπαιχνίδια, ας πούμε, στο απλά και σύνθετα. Αντί να κάθεται, θα το πω ο Μάκη κυριολεκτικά, να κλέβει εικονίδια και εικόνες και γραφικά για να διακοσμήσει το παιχνίδι του, μπορεί να κάνει αυτή εδώ την τράπεζα online τα γραφικά του και να μην δικαιούται κανένας που κάνει μήνυση, ότι είναι ανοιχτή κουλτούρα, είναι ανοιχτό περιεχόμενο, υποελεύθερες άδειες. Συνεπώς διευκολύνει την νομιμότητα σε όλα αυτά τα προϊόντα τεχνολογίας. Το free card με τις φωτογραφίες, το open clip art, αν θες να χρησιμοποιείς κάποια clip art σε αντικείμενο να τα εισάγεις μέσα. Έχει ελεύθερα χωρίς δικαιώματα copyright. Τι ακολουθεί μετά, εδώ απλά διακομόδησε έτσι μια εικόνα το γνωστό Θείο Σαμ, ας πούμε, που ζητάει την βοήθεια καθενός στο ελεύθερο λογισμικό.
χρειάζεται μόνο να σταματήσουμε και να σκεφτούμε αυτό που ήδη κάνουμε, να σκεφτούμε τι μάλλον οι λέξεις είναι και να δράσουμε. Δηλαδή να δράσουμε τι σαν τι να κάνουμε, να χρησιμοποιήσουμε ελεύθερα λογικά, να τα μοιραστούμε μεταξύ μας. Συμμετοχή, αυτή είναι μια μεγάλη κουβέντα, ίσως αξίζει τον κόπο να την σχολιάσω λίγο. Ίσως θα έλεγα, πέρα από τα προηγούμενα πόλεμα, αρέσαν και όλοι εκεί να τον πρωτοασχολήθηκα με αυτή την υπόθεση. Η συμμετοχικότητα και η συνεργατικότητα είναι ίσως ένα από τα πράγματα που μου άρεσαν περισσότερο. Δηλαδή, δεν είναι στιγμή και ξερή τεχνολογία και τελείωσε και γινόμαστε, επιτρέψτε μου την έφραση, φρικιά της τεχνολογίας. Χρησιμοποιείς την τεχνολογία σαν ένα εργαλείο για να πάει να βοηθήσεις και 5-10 πράγματα τριγύρω σου στον χώρο, στην κοινωνία που ζεις. Κάνω ένα παράδειγμα. Ο σύλλογος εδώ, ας πούμε, κάνουμε διάφορες πρωτοβουλίες θελοντισμού καθαρά, χρησιμοποιώντας ελεύθερο λογισμικό και πάμε και αυτό συστηνόμαστε και αυτό προτινόμαστε στη σχολεία και τους λέμε, παιδιά, κυρίου δύσκολη, λεφτά για μηχανήματα δεν βλέπουμε και πολλά. Έχετε εργαστήρια τα οποία ήδη κουτσένουν και ίσως και δεν λειτουργούν. Λοιπόν, θέλετε να δούμε εμείς τι μπορούμε να κάνουμε λειτουργώντας ένα ελεύθερο λογισμικό. Όσοι είναι ανοιχτόμενοι και λένε ναι, θέλουμε να μας βοηθήσετε, έχουμε στήσει ολόκληρα εργαστήρια πληροφορικής, στημένα τα πάντα με λειτουργικό σύστημα GNU Linux, που είναι το ελεύθερο λειτουργικό σύστημα, και άπειρα ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για τα παιδιά. Και άρα λοιπόν, βρίσκονται αυτοί οι άνθρωποι τώρα να έχουν ένα πλήρες εργαστήριο πληροφορικής που να λειτουργεί με παλιά μηχανήματα που δεν θα ήταν δυνατό να τρέξουν τα γνωστά κλειστά εμπορικά ονόματα, δεν λέμε, και πολλοί μισθοί δεν φύγουν. Αυτή η συμμετοχή λοιπόν και στο παιχνίδι αυτό και αυτή η συνεργατικότητα νομίζω είναι ένα από τα πιο ωραία πράγματα. Και εδώ το λέω σαν φυσική παρουσία γιατί είμαστε ένα σύλλογο με μια γεωγραφική, πώς να πούμε, εμβέλεια. Συμμετοχικότητα υπάρχει και σε ψηφιακό επίπεδο, στο ιντερνετικό επίπεδο. Λέω παράδειγμα, έχουμε ένα μέρος του συλλόγου που ήταν σαν εμπνευσμένος δάσκαλος από τη Φλόρινα επάνω, ο οποίος είχε καταφέρει κάποια εποχή να πάρει αυτά τα $100 laptop per child, νεκροπόντα, αν τα θυμάστε, που είχε γίνει μια προπαγάνδα δημοσιότητα και τα λοιπά, τα πράσινα σαν τέτοια, είχε πάρει καμιά δεκαριά τέτοια για τα παιδάκια της τάξης του. Αυτά είχαν και μια καμερούλα πάνω. Τώρα μην φανταστείτε κάποια σπουδαία κάμερα με ανάλυση εικόνας, δεν ξέρω εγώ τι διαστημική, αλλά είχε μια καμερούλα. Λοιπόν, τα έβγαλε στο δάσος, επειδή και ο ίδιος είναι φίλος της συλλογής μανιταριών κτλ. Και πήρε όλοι φωτογραφίες με φυτά και δέντρα και μανιτάρια κτλ. Και γυρίσαν πίσω στην τάξη και προσπαθούσαν να κάνουν μια ταξινόμηση αυτών των μανιταριών και αυτών των δέντρων σε ποια οικογένεια ανήκουν, σε ποιο είδος, σε ποιο υποείδος, σε ποια συνωμοταξία κτλ. Και βρήκαν ένα πρόγραμμα ελεύθερου λογισμικού το οποίο έκανε ας πούμε αυτή τη δουλειά. Και επειδή τους άρεσε και ήταν μόνο στα αγγλικά, το έκανε και project καλώντας τα παιδιά να οργανωθούν σε ομαδούλα και να μεταφράσουν το περιβάλλον του προγράμματος από τα αγγλικά στα ελληνικά. Και αφού το κάνανε πράγματι, το τελειώσανε, το στείλανε πίσω. Εδώ είναι η συνεργατικότητα μεταξύ των παιδιών υπό την καθοδήγηση ας πούμε, του δασκάλου, η συμμετοχικότητα γιατί το στείλανε πίσω στους developers, τους προγραμματιστές που το φτιάξανε. Και τώρα το πρόγραμμα Ελένα διατίθεται και στα ελληνικά με την μικρή γοητευτική υποσημείωση χάρη στο 4ο Δημοτικό Φλωρίνης, κάτω κερασιά, πάνω Πετούλας, δεν θυμάμαι πώς το λένε τώρα, αλλά νομίζω ότι είναι μια πολύ γλυκιά ιστορία που σου δείχνει τι δυναμικό υπάρχει αξιοποίηση με δημιουργικό τρόπο αυτής της συμμετοχικότητας εκεί το ίντερνετ. Άλλο παράδειγμα, μπορεί να είσαι εσύ ένα άτομο, να είσαι μια κοινότητα που σε ενθουσιάζει ένα πρόγραμμα γιατί έχεις ένα ενδιαφέρον για τη μουσική ή τη φωτογραφία. Ωραία, αν δεν υπάρχει στα ελληνικά, πες στο site, δες που μεταφράζουν αυτό το περιεχόμενό του, μπαίνεις μέσα και αρχίζεις να μεταφράζεις και ξαφνικά το πρόγραμμα διατίθεται στα ελληνικά. Μπορεί να το κάνεις εσύ, ο καθένας μπορεί να το κάνει, δεν είναι ανάγκη. Αλλά φυσικά απλά γράφεσαι ως μέλος σε αυτή την κοινότητα, δέχεσαι μηνύματα για τις εξελίξεις του προγράμματος, συνεισφέρεις, δηλαδή ξαφνικά αρχίζεις να έχεις ένα νταραβέρι, ας πούμε, να γίνεις μέλος μιας κοινότητας την οποία δεν έχεις γνωρίσει ως φυσική οντότητα, ίσως να μην βγεις και ποτέ αυτούς τους ανθρώπους. Αλλά είναι ωραίο να ξέρεις ότι μπορείς να συνεργάζεσαι με κάποιους από την άλλη άκρη του κόσμου, τις τέσσερις γωνιές, για ένα κοινό σκοπό που έχει ένα νόημα, έχει μια δημιουργικότητα. Ναι, φτάνει τόσο. Και αυτό είναι το λογότυπο της Αρδίας της Creative Commons, της περίφημης. Το ανάποδο που βλέπετε εδώ είναι
by είναι η υποχρεωτική αναφορά του αρχικού δημιουργού, δηλαδή ότι made by Κωστής, ξέρω, by George ή by Maria. Κοντά σε αυτά τα δύο μικρά σημαδάκια, ανάλογα την υπομορφή της αδείας creative, γιατί σας έλεγα ότι έχει διάφορες υποτύπους, ανάλογα τον υποτύπο μπορεί να προσθεθούν και άλλα σημαδάκια τα οποία να καθορίζουν τα δικαιώματα που παραχωρείς, ότι δεν θέλω να το πουλάς, δεν θέλω να βγάζεις κέρδος, ή θέλω το ένα ή θέλω το άλλο. Οπότε όσο πιο διευκρινίσεις κάνεις, τόσο μακριά είναι αυτό το εικονίδιο υπενθύμησης.